Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή Έδεσας, ο 53χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 23χρονου πριν από 18 χρόνια στην Μπέλα. Ένα καλά κρυμμένο μυστικό, ένα ανεξιχνίαστο έγκλημα αποκαλύφθηκε μετά από 18 ολόκληρα χρόνια. Η ονομαζόμενη Cold Case, ειδικά συσταθή σε ομάδα διερεύνησης ανεξιχνίας των εγκλημάτων της ασφάλειας Θεσσαλονίκης, κατάφερε να φέρει φως σε ένα άγριο έγκλημα που έλαβε χώρα το Γενάρη του 1998 σε δασική περιοχή της Πέλλας. Φερόμενος ως δράστης, ένας 53χρονος σήμερα Έλληνας και θύμα ο τότε ερωτικός του σύντροφος. Ένας 23χρονος βορειοϋπειρώτης από το Αργυρό Κάστρο Αλβανίας. Πίσω από τους θάμνους και ανάμεσα στα δέντρα βρέθηκε το πτώμα του άτυχου 23χρονου Αλβανού πριν από 18 χρόνια στη δασική περιοχή του Άνω Γραμματικού Πέλλας. Τα ίχνη από τις ροδιές ενός αυτοκινήτου οδήγησαν στο σημείο ένα δασοφύλακα, ο οποίος βρέθηκε μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα. Ο 53χρονος, προκειμένου να δυσχεράνει τις αστυνομικές έρευνες ως προς την ταυτοποίηση του θύματος, προσπάθησε να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του. Αφού τον πυροβόλησε με κυνηγητικό όπλο, τύλιξε το πτώμα του άτυχου νέου με πλαστικές σακούλες και προσπάθησε να το κάψει. Βρέθηκε 2 χιλιόμετρα μετά το χωριό Κεδρώνας, πηγαίνοντας στο Άνω Γραμματικό και όχι κάπου αλλού. Σε τι κατάσταση ήταν το πτώμα? Ήταν αρκετά καμένο το πτώμα, δηλαδή. Το δέρμα του ανθρώπου ήταν εξεφλουδισμένο. Και λείπαν και κάποια σημεία του σώματος. Ναι, τα χέρια του δεν υπήρχαν. Από το καρπό εδώ ήταν κομμένα. Ήταν ένα μπουφάν το οποίο είχε ψιλοκαεί. Νομίζω ότι πρέπει να φορούσε και κάποιο δαχτυλίδι, κάτι φορούσε στο λαιμό του τώρα, αν θυμάμαι καλά. Το μπουφάν είχε κάτι χαρακτηριστικό. Ναι, είχε στη τσέπη την απέξω, είχε γράμματα αλβανικά. Και όταν το ρώτησα τον ιατροδικαστή, μου λέει κατά 99% πρέπει να είναι Αλβανός το παιδί. Για αρκετό καιρό οι αστυνομικές αρχές δεν κατάφεραν να ταυτοποιήσουν το θύμα, με αποτέλεσμα οι έρευνες να παραμένουν στο σκοτάδι. Ανασύροντας τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί εκείνη την περίοδο, αστυνομικοί της ασφάλειας Θεσσαλονίκης κατάφεραν αρχικά να ταυτοποιήσουν το θύμα, ενώ καταρτίστηκε κατάλογος υπόπτων, στον οποίο περιλήφθηκε και το όνομα του 53χρονου εισαγωγέα υφασμάτων. Αυτό που τον πρόδωσε ήταν ένα ορφανό αποτύπωμα σε μονοτική ταινία πλαστικής σακούλας που βρέθηκε κοντά στο πτώμα και εκτιμάται ότι με αυτή ήταν καλυμμένη το κεφάλι του θύματος. Μετά από το χτύπημα που δέχτηκε το θύμα, μετά έγινε απόπειρα να το κάψουν. Ήταν και καμένο από το υλικό που χρησιμοποίησαν, προφανώς βενζίνα, αλλά και καταφαγωμένο από τα άγρια ζώα. Πόσες μέρες θεωρείτε ότι ήταν εκεί το πτώμα? Γύρω στην εβδομάδα, γύρω στις 5-6 μέρες. Εδώ μας χαλάει τη σκηνή, την εικόνα, αν είχε αμυντικά χτυπήματα το άτομο ή προσπάθησε να αμυνθεί. Διότι υπάρχει ένας πυροβολισμός μόνο σε 23χρονο άτομο στο κεφάλι ή τον έχουν βρει σε χαλαρή στάση ή κοιμόταν. Θήτης και θύμα είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για ναρκωτικά και η υπόθεση αυτή έφερε τους αστυνομικούς κοντά στην αποκάλυψη. Αποδέχεσαι την πράξη σου? Αχ, κυρία δημοσιογράφη, θα βρεθεί η αλήθεια. Σε βάρος του 53χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοχρησία. Η υπόθεση είναι ακόμη στην ανάκριση. Είναι μια υπόθεση που είμαστε ακόμη στην άκρη του κουβαριού και έχουμε να ξετυλίξουμε πολλά. Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω δηλώσεις, δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή. Όλοι θέλουμε να βρεθεί η αλήθεια και θα βρεθεί. Ο 53χρονος όλα αυτά τα χρόνια έκανε μια ήσυχη και άνετη ζωή, δημιουργώντας μάλιστα νέα ερωτική σχέση που έληξε πριν από λίγους μήνες με συνομιλικό του άνδρα, με τον οποίο συζούσε σε πολυτελή μεζονέτα στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκης. Η γειτονιά όπου ζούσε ο 53χρονος από το 2006 μέχρι και τη μέρα της σύλληψής του μιλούν για έναν άνθρωπο φιλήσυχο που δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα, ωστόσο δεν είχε καθόλου κοινωνικές επαφές με τους υπόλοιπους κατοίκους της περιοχής. Δεν μας έχει δώσει κάποια δικαιώματα τόσα χρόνια που ζούμε μαζί. Ήταν ένας ήσυχος, αρκετά φιλήσυχος άνθρωπος, αρκετά κλεισμένος στον εαυτό του. Δεν είχαμε ιδιαίτερες επαφές, πέρα από το μία καλημέρα. Ζούσε μόνος στην μεζονέτα? Ναι, τα τελευταία χρόνια που την ξέρουμε, ναι.
Παλιότερος με κάποιον άλλο. Παλιότερος είχε κάποιον σύντροφο, ναι. Ο φερόμενος δράστης στις μέχρι τώρα καταθέσεις του στις αστυνομικές αρχές παραδέχτηκε τη σχέση του με το θύμα, όχι όμως την αναμειξή του στο έγκλημα. Όπως δήλωσε την περίοδο του φόνου, έχασε τα ίχνη του τότε συντρόφου του, χωρίς όμως να δηλώσει την εξαφάνισή του στην αστυνομία.